διπλωματική ομάδα των ΗΠΑ που εργαζόταν σε σχέδια σταθεροποίησης στη βορειοανατολική Συρία έχει εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μία ημέρα αφού η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι αποσύρει 1.000 στρατιώτες από τη Συρία. Ο αξιωματούχος τόνισε πως οι στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Συρία, αλλά έχουν ξεκινήσει οι πρώτες φάσεις αποχώρησης χωρίς να δίνει λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα, θέση απέναντι στον τουρκικό στρατό παίρνει ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στρατεύματα της Δαμασκού εισήλθαν στην πόλη Τελτάμερ στη βορειοανατολική Συρία, όπως μετέδωσαν τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συμφωνία που σύναψε η Δαμασκός με τις υποκουρδική ηγεσία δυνάμεις που ελέγχουν την περιοχή αυτή και προβλέπει την ανάπτυξη συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων σε αυτήν για να αποκρούσουν επίθεση της Τουρκίας. Η Τελτάμερ βρίσκεται σε ένα στρατηγική σημασία σε αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται από το ανατολικό τμήμα της Συρίας ως το δυτικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών τρομοκρατών, όπως τους αποκαλεί η Τουρκία από την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, έφτασε τους 550. Όλα αυτά τη στιγμή που δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως έχουν αποδράσει εκατοντάδες τσιχαντιστές από τις φυλακές. Πιο συγκεκριμένα, μόνο από την πόλη Τελ Αμπιάντ φαίνεται πως έχουν αποδράσει 785 τσιχαντιστές και άλλοι 100 από επαρχία της Ρας Αλ-Αϊν. Γιατί ακριβώς έχουμε Βέλγους, έχουμε Γάλλους, έχουμε Γερμανούς, έχουμε Ισπανούς, έχουμε Βόσνιους, οι οποίοι δεν έχουν καμία διαφορά από πλευράς εξωτερικής εμφανίσεως με έναν οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο πολίτη και βεβαίως αποτελούν ένα κίνδυνο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η χώρα μας φαίνεται πως παίρνει κάποια μέτρα και πιο συγκεκριμένα έλεγχο αποτυπωμάτων για 5.000 ύποπτους της Europol, αύξηση κλιμακίων της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ελέγχου σε χώρους λατρείας, αλλά και νέου τύπου συνεντεύξεις για άσυλο. Πόσο θα διαρκέσει εκεί η κατάσταση, αν δηλαδή οι Κούρδοι θα αντέξουν, αν θα μπει η Τουρκία σε μια πολύ μακροχρόνια τύπου Βιετνάμ κατάσταση στο Κουρδιστάν. Ποιες θα είναι οι ισορροπίες την επόμενη μέρα με το Ισραήλ, με την ίδια τη Συρία, η Ρωσία, σε ποιο σημείο δίνει το πράσινο φως στην Τουρκία που είναι σύμμαχη. Την αναβίωση του Ισλαμικού κράτους φαίνεται πως φοβάται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε δημοσίευση στο Twitter αναφέροντας τα εξής. Οι ΗΠΑ έχουν τους χειρότερους από τους φυλακισμένους Ισλαμικού κράτους. Η Τουρκία και οι Κούρδοι δεν πρέπει να τους αφήσουν να δραπετεύσουν. Η Ευρώπη θα έπρεπε να τους έχει πάρει πίσω μετά από πολυάριθμα αιτήματα. Θα έπρεπε να το κάνουν τώρα. Δεν θα έρθουν ποτέ, ούτε θα τους επιτραπεί να μπουν στις ΗΠΑ.